Είναι άνοιξη πια. Δεν χωράει πίκρα μέσα στο φως. Να λες ουρανός κι ας μην είναι. Αυτοί οι υπέροχοι στίχοι του Ρίτσου ταιριάζουν όσο ποτέ άλλοτε με αυτή την κατάσταση φέτος την άνοιξη. Για άλλη μια φορά σας καλωσορίζω στο απριλιάτικο μπαλκονάκι μου, αγαπημένοι μου καραντινιέροι, και ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι γεροί και δυνατοί σωματικά και ψυχολογικά. Γιατί συνεφούλα φέτος μας την έκανε, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Η άνοιξη, το άνοιγμα, η ανοιχτοσιά έρχεται λίγο οξύμορη και κάθεται φέτος σχετικά με την κλεισούρα που έχουμε όλοι υποστεί, και το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που πραγματικά ανυπομονούμε να γίνει είναι να ξαναβρεθούμε με τους αγαπημένους μας μαζί στο ίδιο τραπέζι, να φάμε και να πιούμε μαζί. Ελπίζοντας ότι μέσα από όλη αυτή την εμπειρία θα βγούμε σίγουρα σοφότεροι, γιατί όλη αυτή η συνθήκη μας έχει κάνει να νιώσουμε την πραγματική αξία των απλών πραγμάτων, τον πραγματικό πλούτο, την αξία που έχει η αγκαλιά, αυτό που φαντάζομαι έχει λείψει σε όλους μας, το να αγκαλιάσουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε, να αγκαλιάσουμε το φίλο μας, να αγκαλιάσουμε τους δικούς μας ανθρώπους που μπορεί να μένουν μακριά. Την αξία που έχει μία βόλτα στη θάλασσα, μία βόλτα στον ήλιο, την αξία που έχει μία κουβέντα ή ακόμα και η σιωπή μεταξύ ανθρώπων που αγαπιούνται. Και είμαστε όλοι σε μία φάση που πραγματικά ευχόμαστε να έρθει γρήγορα εκείνη η ώρα που θα αρχίσουμε να μοιραζόμαστε τις στιγμές με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Στιγμές πολύτιμες, στιγμές που η μία δίπλα στην άλλη απαρτίζουν όλη μας την ύπαρξη. Στιγμές που είναι πραγματικά τόσο πολύτιμες και τόσο μοναδικές, όσο και τα μοτίβα σε ένα καλλιδοσκόπιο, το οποίο πρέπει να το γυρνάς σιγά σιγά, έτσι ώστε να βλέπεις όλα τα πιθανά του μοτίβα, γιατί αν χάσεις ένα, πάει, χάνεται. Στο σημερινό επεισόδιο, αγαπημένοι μου φίλοι, αυτά τα έτσι λίγα λεπτά, υπέροχα λεπτά που μοιράζομαι μαζί σας, πήρα την απόφαση να μοιραστώ κάποιους στίχους που έχω γράψει. Μία στιχοσύνθεση, δεν θα ήθελα να το πω ποίημα. Μία από αυτές τις μέρες του εγκλεισμού που κοιτούσα από το παράθυρο και είχε χαθεί το βλέμμα μου και ο νους μου για λίγο στον ουρανό. Έχει να κάνει με τις στιγμές, και ο τίτλος του είναι «Στιγμές», και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά το μοιράζομαι μαζί σας. Όσο σφιχτά και να κλείσω τα χέρια μου, όλο γλιστρούν οι στιγμές και τις χάνω. Και όσο παλεύω να φτάσω τα αστέρια μου, πάντα ο ουρανός θα πηγαίνει πιο πάνω. Όσα κι αν ήρθαν ζεστά καλοκαίρια μου, παρέα με ένα σύννεφο με βρίσκει ο χειμώνας. Γυρνώντας αδιάκοπα στα στήρα λιμέρια μου, στην ίδια γωνιά ξεχασμένος στα μόνας. Όσα με φίλους καλούς κι αν μοιράστηκα, γεμίσαν με θαύματα τις άδειες στιγμές μου. Ποτέ όμως δεν ένιωσα πως τα αλήθεια εκφράστηκα ή πως βρήκα παυσίλιπο για τις τόσες πληγές μου. Όσες αντάβιες του ήλιου κι αν έκλεψα, γκρίζα απομείνανε τα κόκκινα βράδια. Κρυφός θησαυρός μου τα δάκρυα που έκλαψα, διαβάτες κι έρωτες που αφήνουν σημάδια. Όσο με όνειρα το απρόσφορο στόλιζα, στο άφταστο έπαβα να είμαι επέτης. Πως βρήκα τον τρόπο να ελύσω με νόμιζα, στους κόσμους που έπλαθα για λίγο τραπέτης. Πληγώνει το χθες και τρομάζει το αύριο, μα δρόμος αυτός πουθενά δεν με πάει. Σε κόλλα λευκή γράφω νέο σενάριο, στο τώρα αφήνομαι σαν κύμα που σκάει. Φίλοι μου καραντινιέροι, η ομάδα της 7 Arts και εγώ σας αγαπάμε πολύ και περιμένουμε με ανυπομονησία να ξανανταμώσουμε. Δεν θα έλεγα στην κανονικότητα, γιατί είναι μια λέξη που απεχθάνομαι. Η κανονικότητα άλλωστε έχει να κάνει με το τι εξυπηρετεί το σύστημα, έτσι επινοήθηκε και η λέξη. Στη γλυκιά ρουτίνα μας, εγώ θα πω, στη γλυκιά ρουτίνα που δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να είσαστε όλοι γεροί και δυνατοί.
καλή ανάσταση και επανάσταση σε όλα τα επίπεδα, κυρίως σε εσωτερικό. Μέχρι να ξανανταμώσουμε στον ήλιο, εύχομαι να περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται και μπορείτε. Φιλάκια πολλά!